Γεια χαρά σε όλους! Σήμερα θα φτιάξουμε τηγανιτά πιτάρια γεμιστά με μελιτζάνα. Είναι μια ανατολίτικη συνταγή με πολύ εύκολο ζυμάρι. Ένα πολύ ωραίο κολατσιό που αξίζει να το δοκιμάσετε κι εσείς. Το σπιτικό φύλλο είναι το πιο νόστιμο και η συγκεκριμένη συνταγή δεν θα σας δυσκολέψει καθόλου. Ετοιμάζω πρώτα τις μελιτζάνες, τις καθαρίζω και τις ξεπικρίζω εάν χρειάζεται. 2 μελιτζάνες είναι αρκετές για να γεμίσω 10 ή 12 πιτάρια. Θα τις βάλω σε νερό για όση ώρα ετοιμάζω τη ζύμη. Εδώ ξεπικρίζω καρυδάκι για γλυκό. Είναι το πιο ωραίο γλυκό του κουταλιού, αλλά και το πιο μπελαλίδικο θα έλεγα. Τις μελιτζάνες τις τρυπάω λιγάκι και αφήνω περίπου 20 λεπτάκια μέσα στο νερό. Θα φτιάξουμε μία πολύ ωραία ζύμη. Θα βάλουμε λίγο ξύδι, 250 γραμμάρια νερό, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λάδι περίπου 100 γραμμάρια. Θα διαλύσουμε πρώτα το αλάτι μέσα στα υγρά υλικά και έπειτα θα προσθέσουμε το αλεύρι. Τα τηγανιτά πιτάρια γίνονται πεντανόστιμα και μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση σας αρέσει. Σε κάποιες συνταγές μετράω τα υλικά μου με ζυγαριά. Σε κάποιες άλλες όμως, που είναι συνταγές πάνω από 20 ή και 40 χρόνια, μετράω με κούπα ή και με χούφτες πολλές φορές, όπως κάνανε και οι γιαγιάδες μας. Γι' αυτό και τις περισσότερες φορές δεν θα δείτε να μετράω με γραμμάρια στα βίντεο. Οι παππούδες μου είχαν ανατολίτικη καταγωγή, γι' αυτό και θα βρείτε στο κανάλι μου πολλές ανατολίτικες συνταγές. Μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε όποια σας ταιριάζει. Τα συγκεκριμένα πιτάρια είναι μία παραλλαγή από τα αρμένικα σεμσέκ. Τα σεμσέκ γεμίζονται με κιμά και τηγανίζονται. Φυσικά είναι πολύ νόστιμα και με μελιτζάνα ή και σκέτη φέτα. Δοκιμάστε τα και σας υπόσχομαι ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Για να γλιτώσουμε χρόνο μαγειρέματος της γέμισης, καλό είναι να τρίψουμε τις μελιτζάνες στο ρεντέ. Έτσι θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο να μαγειρευτούν. Στην κατσαρόλα που τρίψαμε τις μελιτζάνες, θα βάλουμε και μισό ποτήρι νερό και λίγο αλάτι. Εάν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και φέτα στη γέμιση. Προσέξτε όμως, μην ρίξετε πολύ αλάτι. Θα νοστιμήσουμε με λίγο χυμό ντομάτας ή και φρέσκια ντομάτα αν προτιμάτε. Θα προσθέσουμε και μία κόκκινη πιπεριά κομμένη σε κύβους. Θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση στη μελιτζάνα. Το χειμώνα συνήθως προσθέτω και λίγο σκόρδο. Θα κλείσω την κατσαρόλα με το καπάκι της και θα σιγοβράσω για 10 λεπτά με 1/4. Εάν μείνει στο τέλος αρκετό νεράκι, θα στεγνώσω τη γέμιση με μισό φλιτζάνι σιμιγδάλι. Αφού φτιάξαμε τη γέμιση, τώρα θα ετοιμάσουμε τα πιτάκια μας. Κόβω ζυμάρι όσο πιάνει το χέρι μου.
περίπου όσο είναι το μέγεθος ενός μεγάλου αυγού και ανοίγω σε φύλλο, πασπαλίζοντας με λίγο αλεύρι. Ανοίγω με τον χοντρό πλάστη και προσθέτω τη γέμιση. Θα κλείσω σε μισοφέγγαρο και θα τη δανείσω. Δεν πειράζει αν δεν γίνει εντελώς κύκλος και δεν πειράζει αν η γέμιση είναι ακόμα ζεστή. Κλείνω το πιτάκι πατώντας με τις άκρες των δαχτύλων. Εάν πέσει πολύ αλεύρι και δεν κολλάει καλά η πίτα μου, τότε γύρω γύρω θα ρίξω λίγο νεράκι για να κολλήσει καλά, ώστε να μην χυθεί η γέμιση μέσα στο τηγάνι. Θα ρίξω αρκετό λαδάκι σε ένα τηγάνι και θα τηγανίσω τα πιτάρια μου μέχρι να πάρουν χρώμα. Δεν θέλουν πολλή ώρα τηγάνισμα. Αυτά λοιπόν είναι και τα πολύ νόστιμα αρμένικα σενσέτ με μία μικρή παραλλαγή. Δοκιμάστε και με κιμά και σας υπόσχομαι ότι θα τα λατρέψετε. Είναι τραγανά απ' έξω και πολύ λαχταριστά και ζουμερά από μέσα. Ένα πολύ ωραίο κολατσιό και αν θέλετε μπορείτε να κρατάτε τη ζύμη στο ψυγείο για να ετοιμάσετε τα σενσέτ όποτε σας βολεύει. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι, θα χαρώ πολύ να το μοιραστείτε με όσους αγαπάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και να είστε όλοι καλά.